We live in such a world. Οι δύο αλλοδαποί πακιστανικής καταγωγής που έχουν συλληφθεί είχαν αποφασίσει να επιτεθούν σύμφωνα με πληροφορίες στο διάστημα 5 με 13 Απριλίου, κατά τη διάρκεια δηλαδή του Εβραϊκού Πάσχα οπότε και το κτίριο θα ήταν γεμάτο κόσμο τόσο στο εστιατόριο των Ισραηλινών, όσο και στο χώρο που πραγματοποιείται η συναγωγή. Φαίνεται ότι εδώ πέρα υπήρχε ένα δίκτυο, το οποίο είχε διοίκηση από το εξωτερικό και είχε στόχο να φέρει ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στην καρδιά τη Αθήνα. Από τον περασμένο Αύγουστο, οι ελληνικέ αρχέ είχαν πληροφορίε για ένα πυρήνα ατόμων που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν αιματηρή επίθεση στην Αθήνα. Μετά από έρευνε περίπου δύο μηνών και με τη συνδρομή και τη Μοσάντ, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη συγκεκριμένη ομάδα και να εντοπίσουν τους δύο αλλοδαπούς πακιστανικής καταγωγής που ζούσαν στις Καλαλακωνίας και τη Ζάκυνθο, ενώ κατά τις επισκέψεις τους στην Αθήνα διέμεναν σε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή των Λιωσίων με άλλους ομοεθνείς τους. Πρόκειται για δίκτυο τρομοκρατικών Πακιστανών. Παρακολουθήθηκαν αριθμός ατόμων. Δύο από αυτούς υπάρχουν αποδείξεις ότι έστησαν τρομοκρατική οργάνωση. Με στόχου εβραϊκών Ισραηλινών συμφερόντων. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρο ενό εκτεταμένου Ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλέ χώρε. Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι δύο Αλοδαποί που είχαν εισέλθει στη χώρα πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα από την Ορεστιάδα, προσήχθησαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με την αιτιολογία ότι δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά κρατούνται. And Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τι ελληνικέ δυνάμει ασφαλεία. Οι αρχέ εξέτασαν κινητά και ψηφιακέ συσκευέ και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επικοινωνούσαν με ένα 30χρονο ομοεθνή του στο Ιράν ο οποίος φαίνεται πως έχει αναπτύξει εξτρεμιστική δράση και ο οποίος τους έδινε εντολές προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το κίνητρο από ό,τι φαίνεται σε αυτή την υπόθεση είναι οικονομικού χαρακτήρα. Το αρχικό τους πλάνο ήταν να επιτεθούν με τη χρήση αέριου. Στη συνέχεια ωστόσο φαίνεται πως εγκατέλειψαν το σχέδιο αυτό και εστίασαν στην επίθεση με όπλα και εκρηκτικά. To οι δύο συλληφθέντε οδηγήθηκαν χθε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίο του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματο. Πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή. Οι έρευνε συνεχίζονται με τι αρχέ να αναζητούν τώρα τι επαφέ που είχαν αναπτύξει του τελευταίους μήνε οι δύο άντρε, επιχειρώντα ενδεχομένω να στρατολογήσουν και άλλα πρόσωπα.